Θα πάμε τώρα, όπως σας προαναγγείλαμε, στην Αθήνα. Ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, την πλέον αρμόδια, για να μας μιλήσει για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό το ερώτημα που διατύπωσα προηγουμένως, αφού την καλωσορίσουμε. Σε τι διαφέρει, σε τι θα διαφέρει η έναρξη, αλλά και γενικότερα η φετινή σχολική χρονιά σε σχέση με την περσινή? Καλημέρα σας, κυρία Υπουργέ. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Μια ιδιάζουσα σχολική χρονιά και αυτή, και το λέω από την άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Φέτος έχουμε το προνόμιο να εμβολιαστούμε, υπάρχουν όλα αυτά που υπάρχουν. Πολλοίς κόσμος επικαλείται διάφορα, δεν προχωράει στον εμβολιασμό, αλλά θα θέλα να μας πείτε πώς βλέπετε το άνοιγμα της φετινής χρονιάς και αν και κατά πόσο σας δημιουργεί κάποιον προβληματισμό και εσάς αυτό με τα πλαστά πιστοποιητικά στην καρδίτσα. Κύριε Γιώτη, η φετινή χρονιά μας βρίσκει εφοδεσμένος με ένα πάρα πολύ σημαντικό δώρο της επιστήμης, το εμβόλιο. Πέρυσι τέτοια εποχή όταν συζητούσαμε δεν υπήρχε το εμβόλιο, το οποίο θερακίζει συνολικά την κοινωνία μας. Αναφέρατε προηγουμένως στους εκπαιδευτικούς και είπατε πολύ σωστά ότι έχει ήδη εμβολιαστεί περίπου το 80%. Σε αυτό πρέπει να προσθέσει κανείς και ένα περίπου 10% που είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη νοσήσει. Άρα αυτό μας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι από τις ομάδες που έχουν ανταποκριθεί με μαζικό τρόπο στον εμβολιασμό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη μαζική ανταπόκριση. Βεβαίως χρειαζόμαστε κι άλλο. Και όπως ξέρετε και έχουμε ήδη ανακοινώσει, τα πρωτόκολλα και η όρη προσέλευση στο σχολείο θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Πλέον για να πηγαίνει κανείς στο σχολείο, και μιλάω και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές, θα πρέπει είτε να είναι πλήρως εμβολιασμένος, είτε έχει πιστοποιητικό νόσηση τελευταίου εξαμήνου. Διαφορετικά για τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να κάνουν δύο εργαστηριακά, το τονίζω εργαστηριακά, δηλαδή rapid PCR test την εβδομάδα. Και όχι self-test, αυτό εννοείται. Πώς. Και όχι self-test, αυτό εννοείται. Σωστά. Για τους εκπαιδευτικούς, άρα καταλαβαίνετε και μια αναστάτωση τώρα. Πηγαίνει κανείς και να κάνει δύο τεστ την εβδομάδα και με δική του ευθύνη και με δικό του κόστος. Για τους μαθητές που δεν θα είναι εμβολιασμένοι, θα πρέπει να κάνουν δύο self-test την εβδομάδα. Τώρα, σε περίπτωση κρούσματος, και εδώ είναι που αλλάζει και η φιλοσοφία, πέρυσι τέτοια εποχή συζητούσαμε και λέγαμε ότι με το κρούσμα κλείνει το τμήμα. Γιατί δεν υπήρχε το εμβόλιο και θέλαμε να εμποδίσουμε τη διασπορά στο σπίτι κυρίως. Πλέον όμως υπάρχει το εμβόλιο, αυτό το οποίο σημαίνει ότι το παιδί το οποίο ενδεχομένως μπορεί να μεταφέρει τον ιό στο σπίτι, ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά, είτε είναι ήδη εμβολιασμένοι ή αν δεν είναι εμβολιασμένοι, μπορούν να εμβολιαστούν δωρεάν από το κράτος. Άρα αλλάζει η φιλοσοφία και αλλάζει η φιλοσοφία για να ενισχύσουμε και την εκπαίδευση και την ανάγκη να λειτουργήσει διαζώσιμη εκπαίδευση, αλλά μπαίνουν πολύ ενισχυμένα τεστ, περισσότερα εργαστηριακά τεστ σε περίπτωση κρούσματος. Και συγκεκριμένα, αν βρεθεί κρούσμα σε τμήμα, τότε όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν μέσα στο τμήμα θα πρέπει να κάνουν δύο rapid test με εξαίρεση τους εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι θα κάνουν μόνο δύο self-test. Αλλά αυξάνονται τα τεστ και αυξάνονται ακόμα περισσότερο για τους μαθητές που ήταν πιο κοντά στο κρούσμα, προκειμένου ακριβώς να διασφαλίσουμε τη διαζώσιμη λειτουργία. Τα οποία εδώ να τονίσουμε ότι θα είναι δωρεάν αυτά τα rapid test, δεν θα χρειάζεται να πληρώσει ο γονιός. Φυσικά. Ό,τι έχει να κάνει με τον μαθητή, είτε αυτά είναι self-test, είτε είναι τα rapid, τα οποία πρέπει να γίνουν σε περίπτωση κρούσματος, φυσικά και είναι δωρεάν. Να πω εδώ, όπως ανέφερα τα ποσοστά για τους εκπαιδευτικούς, να πω ότι μόλις έλαβα και κάποια ποσοστά για μαθητές, στο 15-18, ηλικίες 15-18, έχουμε ήδη φτάσει στο 28%. Είναι και αυτό σημαντικό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ενδεικτικά θα ήθελα ένα να αναφέρω. Φίλια Κροάτρια ρωτάει αν θα γίνει κάποια στιγμή υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόβλεψη. Όπως ξέρετε, ειδικά για τους μαθητές θεωρούμε πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν. Θέλουμε να και γι' αυτό και δόθηκαν αναλυτικές πληροφορίες και έβγαλε και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.
θεωρούμε πολύ σημαντικό τον εμβολιασμό των παιδιών, αλλά όχι, δεν προβλέπεται υποχρεωτικότητα. Και όσον αφορά σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δεν θα κλείνουν τα τμήματα αν δεν γίνεται 50-1 κρούσμα της 50%. Ο φίλος μας, ο Γιάννης, γιατρός όπως μας γράφει από τη Λευκάδα, λέει ποιος θα στείλει το παιδί του όταν ξέρει ότι υπάρχει ένα κρούσμα μέσα στην αίθουσα. Μα κοιτάξτε, το κρούσμα απομονώνεται αμέσως και αμέσως όλοι κάνουν rapid test. Είναι το πλέον αξιόπιστο για εκείνη τη στιγμή το κατά πόσο κάποιος νοσεί ή όχι. Αυτό προβλέπεται αμέσως μόλις εντοπιστεί κάποιο κρούσμα. Άμα δείτε, αυτή είναι και η τάση που ακολουθείται διεθνώς. Δηλαδή, πολύ αυξημένο τέστινγκ σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο κρούσμα. Και αυτό διότι έχουμε δύο σκοπούς, και η χώρα μας αλλά και όλες οι άλλες χώρες προφανώς, έχουμε σκοπό να προστατεύσουμε τα δομική και τη δημόσια υγεία, αλλά έχουμε σκοπό να προστατεύσουμε και τον ανθρώπινο της εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης όλες οι εκπαιδευτικές δομές μας να λειτουργήσουν θέτως διαζώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση να εμβολιαστούν και οι τελευταίοι εκπαιδευτικοί που δεν το έχουν κάνει ακόμα, όπως επίσης και οι γονείς, να το παραπλύνουν τους γονείς, να εμβολιάσουν τα παιδιά τους 12 ετών και άνω, καθώς επίσης και οι φοιτητές μας. Κυρία Υπουργέ, σας προβληματίζει το γεγονός, φαντάζομαι πως σίγουρα θα σας προβληματίζει, αυτό με τα πλαστά πιστοποιητικά στην καρδίτσα, τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να γίνει, πιο ενδελεχής έλεγχος? Όπως ξέρετε, ο νέος Υπουργός Υγείας έχει ήδη εξαγγείλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Θα υπάρχει πάρα πολύ αυστηρή αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά νομίζω πλέον αρμόδιος να τα εξηγήσει αυτά είναι ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει ήδη κάνει σχετικές ανακοινώσεις για το θέμα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Όσον αφορά. Παρακαλώ. Ναι. Να πω, επειδή μιλήσαμε το σχολείο μου, επιτρέπεται, και νομίζω ότι οι γονείς ενδιαφέρει να ακούσουν τι αλλαγές θα έχει το σχολείο μας φέτος. Το σχολείο που θα ήταν το επόμενο ερώτημα, γι' αυτό σας το έθεσα σε τι θα διαφέρει από την αρχή. Έχει πολλές καινοτομίες. Πρώτα απ' όλα, με εισαγωγείο από τα 4 σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, και για το αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, με ποια έννοια. Αν δει κανείς τις χώρες που πηγαίνουν καλύτερα στον περίφημο διαγωνισμό της PISA, τον διεθνή διαγωνισμό που αξιολογεί τους μαθητές και επιδόσεις, δεξιότητες κ.ο.κ., θα δει ότι οι χώρες οι οποίες πηγαίνουν καλύτερα είναι χώρες συχνά που πιο νωρίς συστηματική προσχολική εκπαίδευση. Νηπιαγωγείο λοιπόν από τα 4 για κάθε μαθητή σε όλη τη χώρα. Αγγλικά από το νηπιαγωγείο, να δώσουμε περισσότερα γλωσσικά εφόδια στα παιδιά μας. Και να σας πω και κάτι. Αγγλικά στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Γιατί τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία γίνεται. Γιατί να μην γίνεται στο δημόσιο? Γιατί να πρέπει ο γονιός στο δημόσιο νηπιαγωγείο να πληρώνει για να κάνει το παιδί του αγγλικά? Όχι. Παροχή δημόσιας εκπαίδευσης στο δημόσιο νηπιαγωγείο αγγλικά από το νηπιαγωγείο. Επίσης, δεξιότητες. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Με θεματικές όπως είναι ο εθελοντισμός, ο σεβασμός των άλλων, η πρόληψη και προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η επιχειρηματικότητα, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Όλα αυτά μπαίνουν στο υποχρεωτικό ρολόγιο πρόγραμμα, σταθμισμένα αναεκπαιδευτική ηλικία, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο. Τι θα πει σταθμισμένα? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν θα κάνει κανείς στο νηπιαγωγείο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά θα κάνει σεβασμό στο περιβάλλον για να μπαίνουν από πολύ νωρίς οι βάσεις. Επίσης, τα σχολεία μας θα ξεκινήσουν με σχεδόν 11.700 για την ακρίβεια νέους εκπαιδευτικούς στη γενική εκπαίδευση. Είναι η πρώτη μόνιμη διορισμή που γίνεται στη γενική εκπαίδευση μετά από σχεδόν 12 χρόνια. Επίσης, θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο σχεδόν διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Επίσης, τα πρώτα 6 πρότυπα επαγγελματικά λύκεια στην ιστορία της χώρας και ξεκινάει και η πιλωτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών, 123 νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα ξεκινήσει η πιλωτική εφαρμογή τους. Μια τηλεγραφική, αν μου επιτρέπετε έτσι, απαρίθμηση κάποιων αλλαγών που θα δουν οι μαθητές μας, οι εκπαιδευτικοί μας, οι γονείς στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί μας ήδη επιμορφώνονται για αυτές τις αλλαγές. Για παράδειγμα, τον μήνα Ιούνιο έτρεξε επιμορφωτική δράση για τα νέα αυτά εργαστήρια δεξιοτήτων και βασική αρχή μας αποτελεί ότι οπότε νέο site στο σχολείο να υπάρχει ενδελεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας. Κυρία Υπουργέ,
Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά όντως είχε πολλά χρόνια να υπάρξουν αυτές οι προσλήψεις μονίμων, 11.700, καλύπτονται πλήρως τα κενά που υπήρχαν, γιατί κάθε χρόνο είχαμε, πάντοτε εμείς συνηθίσαμε να ακούμε, κενά πάρα πολλά με αναπληρωτές. Τώρα σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε? Φυσικά, κοιτάξτε να δείτε, όπως καταλαβαίνετε δεν έχουν γίνει 12 ολόκληρα χρόνια μόνιμοι διορισμοί στο δημόσιο, στη γενική εκπαίδευση. Πέρσι κάναμε τους πρώτους στην ιστορία μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή, 4.500, και φέτος κάναμε μετά από 12 χρόνια στη γενική εκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι καλύπτονται όλες οι θέσεις, και γι' αυτό ακριβώς το ήδη έχουμε προβεί σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίες για πρώτη φορά γίνανε με μια πλήρως ψηφιοποιημένη διαδικασία. Βγήκαν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δηλώσαν τις προτιμήσεις τους σε ένα ψηφιακό σύστημα, λάβαν μέσα στο τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησής τους και ούτω καθεξής. Προχωράμε λοιπόν στον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης, με σεβασμό πρώτα απ' όλα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και βεβαίως το έργο, το πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπηρετεί. Όσον αφορά στις μεταγραφές στα ΑΕΗ, είναι ερώτημα ακροατή. Πότε θα γίνουν, και όσον αφορά στα μόρια, θα μπορούσατε εσείς να πείτε. Καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αναφορικά με τις μεταγραφές, όπως ξέρετε, έχει ψηφιστεί ένα πλαίσιο εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Ένα πλαίσιο το οποίο προέβλεπε για πρώτη φορά ακαδημαϊκό κριτήριο. Δηλαδή, προκειμένου να είναι κανείς επιλέξιμος για μεταγραφή, πρέπει να πληρεί πρώτα το ακαδημαϊκό κριτήριο, να μην απέχει παραπάνω από 2.750 μόρια από τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θέλει να επιθυμεί να εισαχθεί, το αντίστοιχο τμήμα, δηλαδή τη σχολή. Αυτό θα ισχύσει, όπως ίσχυσε και την περσινή χρονιά. Να πω ειρήσουμε παρόλο εδώ πέρα ότι, όπως ξέρετε, για φέτος, το καλοκαίρι, εφαρμόστηκε το παράλληλο μηχανογραφικό. Δηλαδή, τα παιδιά μας ήταν υποψήφοι στις πανελλαδικές, είχαν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν είτε μηχανογραφικό για το πανεπιστήμιο, είτε το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσια ΙΕΚ. Και ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι web designers, οι web directors, οι σχεδιαστές μόδας, η τεχνική ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η τεχνική αμπελουργία, συνολογία, τεχνική φαρμάκων. Όλες αυτές οι ειδικότητες σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά είναι διαθέσιμες μέσω των δημοσίων ΙΕΚ. Και πρέπει να σας πω ότι μέχρι την Παρασκευή αυτήν, 10 του μηνός, είναι ανοιχτές οι εγγραφές για τα δημόσια ΙΕΚ. Μπορεί κανείς να μπει στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας για να δει όλες τις πληροφορίες για τις εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ που λήγουν αυτή την Παρασκευή. Ναι, είναι κάτι και αυτό πρωτόγνωρο, ετής, για 20.000 επιπλέον θέσεις. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας όσον αφορά στους εισαχθέντες φέτος με το νέο σύστημα, που ήταν πολύ λιγότεροι, και μάλιστα ακούσαμε από την αξιωματική αντιπολίτευση πως εφόσον κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, θα επανέλθει στο προηγούμενο πλαίσιο, δηλαδή να μην υπάρχουν αυτά τα όρια. Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσω ότι ο ίδιος ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι θα δώσει δυνατότητα για αναδρομική εισαγωγή με νέο μηχανογραφικό, πράγματα που δεν έχω ξανακούσει. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζω ότι με το προηγούμενο σύστημα, κάτι το οποίο είχα φιλητεύσει μαζικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το καταλαβαίνω απόλυτα, είχαμε πέρσι τέτοια εποχή αποτελέσματα που δείχναν ότι εισαγόταν κάποιος με 0,6 στα 20, με 1 στα 20, συγγνώμη, με 2 στα 20, με 3 στα 20. Όλα αυτά φέτος δεν συνέβησαν. Και δεν συνέβησαν διότι τέθηκαν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά μας να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο, με σεβασμό την ανάγκη τα παιδιά μας να φοιτήσουν αλλά και να αποφοιτήσουν. Διότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, το μόνο εύκολο να πει κανείς, όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Δεν θα μας απασχολεί στο γεγονός ότι ένα 30% δεν αποφυτά ποτέ. Πρέπει να μας απασχολεί στο γεγονός ότι υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα με ρυθμό αποφύτησης 3% κατέτους. Το μόνο εύκολο λοιπόν θα ήταν να πούμε όλοι ελεύθερα στα πανεπιστήμια. Δεν θα κάναμε αυτό όμως που είναι το συμφέρον των παιδιών μας. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να μας νοιάζει, νομίζω συνολικά ως πολιτεία, το πώς θα δώσουμε στα παιδιά μας προοπτική. Θα τους δώσουμε διέξοδο. Αν είναι απλά να τους πούμε μπαίνει στο πανεπιστήμιο ενώ ξέρουμε ότι οι πιθανότητες να φοιτήσεις και να αποφοιτήσεις είναι ελάχιστες, τότε δεν τους έχουμε βοηθήσει, τότε τους έχουμε κοροϊδέψει. Φέτος λοιπόν τέθηκαν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται και το κύρος των σπουδών. Για πρώτη φορά τα πανεπιστήμια μας απέκτησαν λόγο τα κριτήρια εισαγωγής και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό.
όπως γίνεται διεθνώς, τα πανεπιστήμια τα ίδια να έχουν λόγο στα κριτήρια εισαγωγής. Και ένα πολύ σημαντικό επίστημα της φετινής διαδικασίας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της κατάρτισης. Τα δημόσια ΙΕΚ που προσφέρουν πολύτιμη δημόσια κατάρτιση και το τομείς που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Γιώργο. Ένας στους τέσσερις που φοιτά σε δημόσιο ΙΕΚ είναι απόφοιτος πανεπιστημίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πήγε στο πανεπιστήμιο και αποφύτησε, δεν βρήκε δουλειά και μετά πήγε σε δημόσιο ΙΕΚ για να πάρει κάποια ειδικότητα που θα το επιτρέψει να εργαστεί. Λοιπόν, οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια ΙΕΚ φοιτούν για 2 χρόνια, παίρνουν επικοινωμένη γνώση και δεξιότητες σε ειδικότητες που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση, όπως αυτές που ανέφερα προηγουμένως, στη τεχνική πληροφορική, είναι σε τεράστια ζήτηση αυτή τη στιγμή. Δείτε μόνο τις αγγελίες. Τις αγγελίες για τα επαγγέλματα που είναι σε ζήτηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κεκτημένο και μήνυμα που βγαίνει από τις φετινές εξετάσεις. Από ό,τι διαπιστώνω, αυτό με τα δημόσια ΙΕΚ, όπως είπατε, είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλες χώρες πολύ αναπτυγμένες, όπως η Γερμανία, επί παραδείγματι, και άλλες προηγμένες χώρες που δίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι εμείς στην κατάρτιση. Γιατί? Μα γιατί εκεί τα παιδιά μας έχουν συγκεκριμένες προοπτικές και διεξόδους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Θέλει να αλλάζει και στη χώρα μας, να αναδεικνύεται δηλαδή για το καλό των παιδιών μας, πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας με πολύ σημαντικές οικονομικές απολαβές. Και αυτό, αν επιτρέπετε, έχει ενδυνάμει και ένα χαρακτήρα μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Διότι έχουμε το εξής παράδοξο. Να έχουμε παιδιά, νέα παιδιά που δεν βρίσκουν δουλειά, και απ' την άλλη να έχουμε εργοδότες οι οποίοι ψάχνουν να προσλάβουν νέους με ειδικές δεξιότητες και δεν βρίσκουν. Λοιπόν, αυτό το χάζ μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Πάμε να το γεφυρώσουμε και με την κατάρτιση και την έμφαση στην κατάρτιση στις ειδικότητες αυτές μεγάλης ζήτησης που προσφέρουν τα δημόσια ΙΕΚ. Και μία τελευταία ερώτηση, δεν θα συνέθετα, αλλά βλέπω έχω 2-3 μηνύματα ακροατών. Πώς θα είμαστε σίγουροι, ρωτούν, ότι οι γονείς θα κάνουν το self-test στα παιδιά και δεν θα δηλώνουν ψεύτικο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, αν υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας. Θα σας πω, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην παιδική κοινότητα και αυτό. Νομίζω φάνηκε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα διευθύνεται πλήρως σε αυτήν την χρονολογία στον κάθε ένα, στην κάθε μία από εμάς, όταν συμπληρώνεται ακριβώς αυτή η φόρμα. Θα σας θυμίσω ότι πέρσι φτάσαμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν εφαρμόστηκαν τα self-test, σε ένα σημείο όπου περίπου 1 στα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα προερχόταν από self-test. Και θα σας θυμίσω επίσης ότι χάρη στα self-test, κάποιες εκατοντάδες και χιλιάδες κρούσματα στα σχολεία μπόρεσαν και εντοπίστηκαν χάρη στα self-test. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και κεκτημένο. Όπως είπα προηγουμένως, θα συμπληρώνεται και από rapid test, δεν είναι μόνο τα self-test. Σε περίπτωση κρούσματος θα κάνουν 2 δωρεάν rapid test όλο το τμήμα οι μαθητές που δεν είναι εμβολιασμένοι. Το ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των εμβολιασμένων και των μη εμβολιασμένων μαθητών. Οι εμβολιασμένοι δεν θα κάνουν καθόλου self-test όλη τη χρονιά και θα κάνουν μόνο 2 self-test σε περίπτωση κρούσματος. Η ανεμβολία στους μαθητές θα κάνουν συστηματικά 2 self-test την εβδομάδα και θα κάνουν και επιπλέον rapid και self σε περίπτωση κρούσματος στο τμήμα. Έχω όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους γονείς μας, στους μαθητές μας και νομίζω φάνηκε πλήρως η βούληση όλων να θωρακίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με την εφαρμογή πριν από μερικούς μήνες για πρώτη φορά των self-test στα σχολεία μας. Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή σχολική χρονιά για όλους ανεξαιρέτως. Καλή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Και ακαδημαϊκή, σωστά. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ.